Κύριε Πρόεδρε, χαίρετε. Καλώς σας βρίσκω. Θέλω να ξεκινήσω με το σημείο που βρισκόμαστε. Είναι ένα πανέμορφο, έτσι λέμε εδώ στην Κρήτη, σημείο και για τη θέα του, αλλά και για την ιστορική φόρτιση που έχει. Μπορεί αυτό να κουμπώνει στην επανεκκίνηση του χώρου σας? Αναμφίβολα, πόσο δε μάλλον όταν βασικός στόχος αυτής της επανεκκίνησης, του μετασχηματισμού του ΣΥΡΙΖΑ, είναι να δημιουργήσουμε τη μεγάλη δημοκρατική παράταξη της αριστεράς. Και βεβαίως δεν μπορούμε παρά να έχουμε πλήρη επίγνωση ότι στη χώρα μας υπήρξε πάντοτε ο δημοκρατικός χώρος, ήταν εμπνευσμένος και από την πορεία και από τη διαδρομή του μεγάλου εθνάρχη, διότι ο Ελευθέριος Βενιζέλος πλέον είναι οικουμενικός. Αλλά δεν μπορούμε παρά να έχουμε στο μυαλό μας ότι αποτέλεσε τον έναν από τους δύο πόλους του πολιτικού συστήματος εκείνη την εποχή, τον προοδευτικό πόλο. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και ο ΣΥΡΙΖΑ σήμερα, με άλλα δεδομένα βεβαίως, σε μια άλλη εποχή, θέλει να είναι ο προοδευτικός πόλος, η προοδευτική παράταξη, η μεγάλη δημοκρατική και προοδευτική παράταξη του τόπου, κουβαλώντας όλες αυτές τις μεγάλες παραδόσεις. Τις παραδόσεις που ξεκινάνε από την πορεία του μεγάλου αυτού εθνάρχη, του Βενιζέλου, αλλά προχωράνε και στις ιστορικές παρακαταθήκες αριστεράς, στην εθνική αντίσταση, στα μεγάλα κινήματα για τον εκδημοκρατισμό, στην μεγάλη συμβολή των κινημάτων την περίοδο της μεταπολίτευσης, των νεολαίστικων κινημάτων, αλλά βεβαίως και στα χρόνια της αλλαγής, που ήταν μια πολύ μεγάλη κοινωνική και πολιτική διαδικασία, ανεξαρτήτως του ότι είχε πολύ μεγάλες αντιφάσεις στην πορεία της. Σήμερα λοιπόν, de facto θα έλεγα, αυτός ο προοδευτικός χώρος, η προοδευτική δημοκρατική παράταξη, έχει τον ΣΥΡΙΖΑ ως τον βασικό κορμό. Δεν διεκδικούμε την απόλυτη, αν θέλετε, ιδιοκτησία αυτού του χώρου ή το μονοπόλιο αυτού του χώρου, ωστόσο, de facto, είναι ο βασικός κορμός και θέλουμε μέσα από αυτή τη μακρά πορεία προς τον λαό, προς τις δυνάμεις που μας στηρίζουν, στους δημοκρατικούς και προοδευτικούς πολίτες, να αποκτήσουμε μια πιο στενή και οργανική σχέση με αυτόν τον κόσμο. Κύριε Πρόεδρε, αναρωτιέμαι, στην Κρήτη ξεκινάτε μια δεύτερη ουσιαστικά περιοδία με αυτή τη στόχευση. Αναρωτιέμαι, πώς είναι η δική σας σκέψη για αυτή την αναδιοργάνωση, επανεκκίνηση, μετασχηματισμό του ΣΥΡΙΖΑ? Νομίζω ότι την κουβέντα την έχετε ακούσει πια, γίνεται. Κάποιοι λένε δεν μπορούμε να χάσουμε τα ιερά και όσια. Κάποιοι άλλοι λένε πρέπει να ανοίξουμε στην κοινωνία. Αυτό είναι το πλατή κάλεσμα. Κάποιοι αισθάνονται, θα τολμούσα να πω, φοβικά, και κάποιοι λένε ότι πρέπει να αγκαλιάσουμε ακόμη και δυνάμεις αυτοοργάνωσης. Και κάποιοι τρίτοι λένε ότι αυτό οδηγεί σε χυλό. Εσείς πώς το σκέφτεστε? Εγώ ακούω όλες τις απόψεις και όλες τις εκδοχές, αλλά περισσότερο με ενδιαφέρει να ακούσω όχι τα στελέχη, αλλά τους απλούς καθημερινούς ανθρώπους, όλους όσους και όσες στήριξαν τον ΣΥΡΙΖΑ σε απανωτές εκλογικές αναμετρήσεις, και γνωρίζω πάρα πολύ καλά ότι η συντριπτική τους πλειοψηφία δεν προέρχεται από τη μήτρα της ριζοσπαστικής αριστεράς. Προέρχεται από άλλους πολιτικούς πολιτικές κάλπες, είτε από την κάλπη παλαιότερα του κρατεού και του βασικού κορμού τότε της προοδευτικής παράταξης που ήταν το ΠΑΣΟΚ τότε, είτε ακόμα και από την κάλπη της δεξιάς, της Νέας Δημοκρατίας. Εγώ συναντώ πάρα πολλούς πολίτες οι οποίοι μου λένε ότι ψηφίζαμε τη Νέα Δημοκρατία παλαιότερα, βλέποντας όμως αυτή την πορεία της φθοράς και της διαφθοράς, ιδίως μετά την μεγάλη κρίση, την οικονομική κρίση και τα μνημόνια, και αναγνωρίζοντας το ΣΥΡΙΖΑ την πολιτική βούληση αλλά και την καθαρότητα, την αξιοπιστία, την εντιμότητα, έχουν μετακινηθεί προς τα δω. Όλο αυτόν τον κόσμο λοιπόν εγώ θέλω πρωτίστως να τον ακούσουμε, να ακούσουμε τι έχει να μας πει, και ταυτόχρονα, και αυτό είναι ίσως, αν θέλετε, το δύσκολο πείραμα που κάνουμε, το δύσκολο εγχείρημα, διότι γνωρίζουμε ότι είμαστε σε μια εποχή όπου η κομματική ένταξη δεν έχει τα χαρακτηριστικά που είχε τη δεκαετία του 70 και του 80. Η εποχή μας είναι διαφορετική εποχή και χαρακτηρίζεται από την ταχύτητα της μεταφοράς της πληροφορίας και την ταχύτητα της επικοινωνίας. Ψάχνουμε λοιπόν να βρούμε και ένα νέο τρόπο για να δομήσουμε
την σχέση την οργανική του πολίτη μέσα σε μια συλλογικότητα, μέσα σε ένα σύγχρονο κόμμα, όπου θέλουμε ο πολίτης να μην είναι απλά χειροκροτητής ή το μέλος του κόμματος να μην είναι απλά χειροκροτητής, αλλά να λαμβάνει μέρος σε ένα βαθμό μεγάλο και στη διαμόρφωση των αποφάσεων. Και αυτό είναι ένα μεγάλο στοίχημα. Ξέρετε, ένα κόμμα που ξεκίνησε από το 3%, παίρνοντας το κύμα, έγινε εξουσία και ταξίδεψε μαζί του ο ελληνικός λαός 4,5 χρόνια, είναι πια στην αξιωματική αντιπολίτευση. Σκέφτομαι, αν έχει περάσει από το μυαλό σας, κοντά είναι η 18 Οκτωβρίου, ιστορική μέρα για το άλλοτε κρατεό Πασόκ το 81, ο Ανδρέας Παπανδρέου μετά το 77 άνοιξε το κόμμα του. Και όταν λέω το άνοιξε, έδωσε ακόμη και το δικαίωμα της αυτοοργάνωσης στις τοπικές κοινωνίες, στους μαζικούς χώρους. Κατά αντιστοιχεία το σκέφτεστε, αν εκτιμάτε ότι το ΠΑΣΟΚ ήταν ένα κίνημα τουλάχιστον στην πρώτη φάση πολιτικής αλλαγής, όχι απλά αλλαγής. Mm-hmm. Το σκέφτεστε? Όχι απλά το σκεφτόμαστε, αλλά είναι μια διαδικασία η οποία εκ των πραγμάτων, εφόσον θέλουμε να μαζικοποιήσουμε τις γραμμές του νέου ΣΥΡΙΖΑ, εφόσον απευθυνόμαστε πλατιά και ανοιχτά σε κάθε δημοκράτη προοδευτικό πολίτη, με μοναδικό, αν θέλετε, με μοναδικό μίνιμουμ πλαίσιο, την διακήρυξη την οποία έχουμε εκδώσει ως ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, βεβαίως και απευθυνόμαστε στον καθένα και στην καθεμιά, σε χώρους δουλειάς, σε χωριά, σε πόλεις, να φτιάξουν τις δικές τους εστίες, οργάνωσης, οι οποίες επαναλαμβάνω ότι στην εποχή μας, την εποχή την ψηφιακή, μπορούν να έχουν και το χαρακτήρα της διαδραστικότητας μέσα από τα δίκτυα κοινωνικής, από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Συνεπώς, αυτό είναι κάτι που εκ των πραγμάτων αποτελεί έναν στόχο για μας, όπως επίσης αποτελεί στόχο κυρίως το να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε συντονισμένες δράσεις στα πεδία εκείνα όπου υπάρχει έλλειμμα πολιτικής δράσης και παρουσίας. Εμείς δεν θέλουμε να φτιάξουμε ένα κόμμα όπως δυστυχώς μεγάλα κόμματα μετά τη δεκαετία του 60 παρεξέκλειναν και είχαμε τις οργανώσεις εκείνες όπου είχαν μητρώα μελών, ανθρώπων οι οποίοι θέλαν να εγγραφούν σε ένα κόμμα για να είναι σε μια λίστα προτεραιότητας για ρουσφέτια ή για διευθετήσεις ή για διευκολύσεις ή για διορισμούς. Δεν είναι αυτή η δική μας λογική. Και δεν μπορεί να είναι η λογική ενός σύγχρονου κόμματος αυτή. Εμείς θέλουμε τους πολίτες και τα μέλη μας ενεργούς συμμέτοχους στις αποφάσεις και στην ευθύνη της δημιουργίας του προγράμματος, του προοδευτικού προγράμματος για τη διακυβέρνηση επόμενης μέρας. Διότι ο ΣΥΡΙΖΑ επιδιώκει όχι απλά να δυναμώσει, αλλά επιδιώκει να επανέλθει στην διακυβέρνηση του τόπου, όχι για να πάρει καμία ρεβάνς, αλλά γιατί η Ελλάδα πρέπει να βρίσκεται στη σωστή πλευρά της ιστορίας. Η Ελλάδα μεγαλούργησε όταν και πέτυχε πολλά πράγματα, τόσο στο εσωτερικό, σε ό,τι αφορά την κοινωνική της συνοχή, όσο όμως και στο εξωτερικό, σε ό,τι αφορά τη θέση και το ρόλο της χώρας στην περιοχή της και στην Ευρώπη, όταν είχε προοδευτικές κυβερνήσεις. Και θέλουμε η δεύτερη φορά αριστερά να είναι και πιο, αν θέλετε, προετοιμασμένη, πιο έμπειρη, πιο επικοδομητική. Γι' αυτό θέλουμε να αξιοποιήσουμε όσο χρόνο θα είμαστε στην αντιπολίτευση ως μια ευκαιρία να γίνουμε σοφότεροι, εμπειρότεροι και πιο αποτελεσματικοί και πιο έτοιμοι. Άρα πάτε σε ένα συνέδριο που δεν θα είναι απλά θέσεων του νέου κόμματος, του νέου ΣΥΡΙΖΑ, θα είναι ένα συνέδριο με πρόταση στην κοινωνία και σε αυτό το συνέδριο θα εμείνετε στην άποψη εκλογή Προέδρου από τη Βάση? Το συνέδριο αυτό θα είναι ταυτόχρονα καταστατικό. Ναι. Υπ' αυτή την έννοια όλες οι προτάσεις οι καταστατικές που θα συλλέξουμε καθ' όλη τη διάρκεια από τη Βάση, από τον απλό κόσμο, από τα μέλη μας και από τα στελέχη μας θα συζητηθούν στο συνέδριο. Άρα λοιπόν είναι όλα αυτά τα ζητήματα ανοιχτά και θα είναι ταυτόχρονα όμως και προγραμματικό. Υπό την έννοια του ότι, επαναλαμβάνω, θέλουμε να διαμορφώσουμε το πρόγραμμα προοδευτικής διακυβέρνησης για την Ελλάδα της νέας εποχής. Και αυτό είναι μια μεγάλη ευθύνη, στο βαθμό μάλιστα που θα βγει και μέσα από την κριτική αποτίμηση της πολύ σημαντικής εμπειρίας που είχαμε να κυβερνήσουμε όχι σε ένα νεκρό χρόνο, αλλά να κυβερνήσουμε στην πιο δύσκολη περίοδο για τη χώρα μετά τη μεταπολίτευση. Με μια χρεοκοπημένη οικονομία και με μια Ελλάδα που ήταν το μαύρο πρόβατο της Ευρώπης. Πρόεδρος από το συνέδριο ή πρόεδρος από ένα ευρύτερο σώμα ενδεχομένως από όσους θα έχουν γραφτεί στο νέο ΣΥΡΙΖΑ?
η εκλογή μου, όποιο άλλο θελήσει να είναι υποψήφιος σε αυτή τη φάση θα γίνει από το συνέδριο. Ταυτόχρονα όμως θα ανοίξει η συζήτηση για τις καταστατικές αλλαγές και το πώς από εδώ και στο εξής θα εκλέγεται ο πρόεδρος του κόμματος. Άρα όλες αυτές οι προτάσεις, όλες αυτές οι σκέψεις, οι απόψεις για το νέο καταστατικό είναι απόλυτα θεμητές και ο διάλογος πρέπει να γίνει εξαντλητικά. Και αν θέλετε και τη γνώμη μου, γιατί δεν έχω κανένα λόγο να το κρύψω, δεν πιστεύω σε αυτό το μοντέλο που εφαρμόστηκε πρώτα από τον Γιώργο Παπανδρέου και ακολούθησε μετά και η Νέα Δημοκρατία στην εκλογή Σαμαρά και αργότερα στην εκλογή Μητσοτάκη. Όποιος βλέπει φως μπαίνει και ψηφίζει ανεξάρτητα από το αν ψηφίζει το κόμμα στο οποίο μπορεί να εκλέξει πρόεδρο. Αυτό είναι ένα μοντέλο που κατά την άποψή μου διαστρεβλώνει και υποβαθμίζει την έννοια της οικοκομματικής δημοκρατίας. Και αν θέλουμε να έχουμε ένα σοβαρό σύστημα πολιτικό με εγγυήσεις δημοκρατικής λειτουργίας, οφείλουμε να κοιτάμε και την νοσοκομματική δημοκρατία, ιδίως στα μεγάλα κόμματα. Από την άλλη όμως, για τα δεδομένα μέλη ενός κόμματος, όχι όποιος βλέπει φως και μπαίνει, για αυτούς που καταγράφονται και παραμένουν μέλη με υποχρεώσεις, αλλά και με δικαιώματα, η συζήτηση του να μπορούν να έχουν μια πιο άμεση συμμετοχή και στις αποφάσεις, τις σημαντικές, δεδομένου όμως ότι και εκλογή Προέδρου είναι μια σημαντική απόφαση, είναι κάτι απολύτως συζητήσιμο κατά μένα. Άκουσα που είπατε η δεύτερη φορά αριστερά, υπονοώντας την επάνωδο, εφόσον το επιλέξει ο Έλληνας πολίτης, στην κυβερνητική εξουσία. Είναι και μια απάντηση σε όσους λένε ότι πάει να αλλοιωθεί ο χαρακτήρας και η φυσιογνωμία του ΣΥΡΙΖΑ. Γίνεται ένα σχυλός. Τα έχετε ακούσει ότι κάποιοι φοβούνται ότι αν παρανοίξει, θα πάμε σε μια λογική όποιος βλέπει φως μπαίνει. Από την άλλη, κύριε Τσίπρα, φαντάζομαι ότι και εσείς αντιλαμβάνεστε το εξαιρετικά υψηλό ποσοστό σας στις εθνικές εκλογές. Δεν είναι ένα αμιγώς ποσοστό επειδή κάποιοι είδαν ελκτική τη γραμμή του ΣΥΡΙΖΑ. Φαντάζομαι ότι λειτουργήσε και το αντιδεξιό σύνδρομο σε πάρα πολλούς ψηφοφόρους. Πώς θα τα παντρέψετε όλα αυτά? Η προσωπική μου άποψη, σέβομαι όλες τις απόψεις που διατυπώνονται, άλλωστε αυτό είναι από τα βασικά χαρακτηριστικά της αριστεράς και ιδιαίτερα της δικής μας αριστεράς, η δημοκρατική έκφραση όλων των απόψεων. Αλλά η δική μου η άποψη είναι ότι πάντοτε όταν τα κόμματα της αριστεράς ήταν μαζικά και με επαφή στενή με τον λαϊκό κόσμο, παρήγαγαν και πιο αριστερή γραμμή. Όταν γίνονται ελιτίστικα, όταν κλείνονται σε κλειστές συνεδριάσεις των πεφωτισμένων, χωρίς επαφή με τις μάζες, χωρίς επαφή με τον κόσμο, τότε παρεκκλίνουν της γνήσιας αριστερής γραμμής. Αυτή είναι η εκτίμησή μου και αυτό έχει καταγραφεί και ιστορικά. Συνεπώς θεωρώ ότι κάθε άλλο παρά πρέπει να φοβόμαστε την ιδεολογική και πολιτική μετατόπιση προς τα δεξιά του ΣΥΡΙΖΑ, την λεγόμενη, όπως έχει καταγραφεί και ιστορικά, πασοκοφικέισον, λέει, την πασοκοποίηση τη λεγόμενη, με την έννοια του ότι το ΠΑΣΟΚ, ένα ιστορικό κόμμα, έχει καταγράψει δύο διαφορετικές φυσιογνωμίες και δύο διαφορετικές ιστορικές περιόδου. Την περίοδο εκείνη που ενέπνευσε ένα πλειοψηφικό κοινωνικό ρεύμα, την περίοδο που εξέφρασε τα οράματα και τις αξίες και τις ιδέες σύμπασα της αριστεράς, θα έλεγα, μέσα από τα συνθήματα και τα προτάγματά του, με τις αντιφάσεις κυβερνητικής του περίοδου, και τη δεύτερη περίοδο, την περίοδο που υπήρξε η μετατόπιση προς το κέντρο και προς τα δεξιά, που υιοθέτησε τις νεοφιλελεύθερες πολιτικές, που ήταν και μια περίοδος η οποία στιγματίστηκε και από κρούσματα διαφθοράς και σκανδάλων. Με γνωστά τα χαρακτηριστικά πρόσωπα, δύο κορυφαίοι υπουργοί, οι οποίοι βρίσκονται σήμερα στη φυλακή ή μπαινοβγαίνουν από αυτήν. Άρα λοιπόν έχουμε δύο περίοδους. Προφανώς όλος αυτός ο κόσμος που έρχεται και βλέπει σήμερα ως δικό του χώρο πια το χώρο του ΣΥΡΙΖΑ, είναι αυτός που παραμένει εμπνευσμένος από την πρώτη περίοδο και βρίσκει ως κύριο εκφραστή αυτής της πρώτης περίοδου τον ΣΥΡΙΖΑ σήμερα στο πολιτικό σκηνικό και είναι προφανώς απογοητευμένος από τη δεύτερη περίοδο, άρα το κομμάτι που είναι η δεύτερη περίοδος προφανώς και δεν θέλουμε να ξανασυμβεί και κυρίως ο κόσμος που φεύγει και έρχεται προς τα εδώ είναι αυτός που δεν θέλει να το ξανασυναντήσει. Κύριε Πρόεδρε, μιας και είμαστε στην Κρήτη και είμαστε και σε ένα σημείο ιστορικά φορτισμένο. Ο Ελευθέριος Βενιζέλος, λένε πολλοί ότι είχε την τόλμη όταν ο πολίτης, ο λαός, μαζικά φώναζε συντακτική, να πει αναθεωρητική. Ο ΣΥΡΙΖΑ του Αλέξη Τσίπρα με την εμπειρία διακυβέρνησης
γνωρίζοντας πια, είναι έτοιμος να πει όχι σε ό,τι θεωρεί ακραίο και πραγματικό λαϊκισμό ή θα χαϊδεύει αυτιά. Καταρχάς, οφείλω να πω ότι σε ένα πολύ κρίσιμο θέμα, εθνικό θέμα, αντιστοίχως διαπράξαμε το ίδιο. Και μας έλεγαν ότι δεν συνάδουμε με την βούληση της πλειοψηφίας, έτσι όπως θέλαν να πιστεύουν ότι αυτή υπάρχει, και ενδεχομένως συγκυριακά και να υπήρχε εκείνη την περίοδο. Αναφέρομαι στο θέμα της συμφωνίας για την ονομασία της γειτονικής χώρας, το Μακεδονικό. Νομίζω ότι τηρουμένων των αναλογιών, φυσικά, και χωρίς καμία διάθεση να θέλω να περιαυτολογήσω ούτε να συγκριθώ, αλλά νομίζω ότι ήταν μια αντίστοιχη περίοδος όπου το πλήθος έξω από τη Βουλή φώναζε όχι σε αυτή τη συμφωνία, αλλά το εθνικό και πατριωτικό πρόταγμα και το συμφέρον έλεγε ότι έπρεπε να προχωρήσουμε σε αυτή τη συμφωνία. Και πιστεύω ότι θα δικαιωθούμε, έχουμε ήδη δικαιωθεί, μας δικαιώνουν οι εξελίξεις και θα δικαιωθούμε ακόμα περισσότερο βλέποντας τώρα τις αναταράξεις που διαμορφώνονται. Μας λιδωρήσανε, μας επιτέθηκαν. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης και η Νέα Δημοκρατία έχουν προσωπική ευθύνη για αυτή τη μεγάλη λαϊκιστική στροφή, προκειμένου να βγουν στην διακυβέρνηση, να κερδίσουν ψήφους, χωρίς να το πιστεύουν. Όπου ουσιαστικά δώσανε χώρο, για να μην πω ότι εξέθρεψαν ακραίες φασίζουσες νοοτροπίες και λογικές, χέρι-χέρι, την ηγεμονία σε αυτές τις κινητοποίησεις. Δυστυχώς, ο απλός κόσμος βεβαίως είχε την ευαισθησία του που συμμετείχε, αλλά η Χρυσή Αυγή είχε το πάνω χέρι, είχε την ηγεμονία. Και σήμερα βλέπουμε ότι ξαφνικά άλλαξε τροπάρι. Και εκεί όπου έλεγε ότι αυτή η συμφωνία είναι και επιζήμια, είναι και καταστροφική, είναι και προδοτική, λέει ότι πρέπει να την τηρήσουμε και να την τιμήσουμε. Έλεγε πριν ότι εμείς κάναμε συνδιαλλαγή για να πάρουμε κάποια ευνοϊκή στάση της Ευρώπης, και τώρα αποδεικνύεται ότι ήταν απολύτως ανοησίες όλα αυτά, διότι συνδιαλλαγή κάνεις με κάποιον ο οποίος έχει ένα στόχο και ένα όφελος. Βλέπουμε ότι η Ευρώπη έκλεισε την πόρτα στα Βαλκάνια, στα Δυτικά Βαλκάνια. Άρα για σας είναι στην Αλβανία και στη Βόρεια Μακεδονία. Είναι και η έμεση πλην σαφή απάντηση ότι δεν υπήρξε καμία συναλλαγή. Αν υπήρχε, λέτε, θα τους είχε ανοίξει την πόρτα, ή όπως σας λέει για παράδειγμα ο αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, κ. Γεωργιάδης, ενώ ήσασταν για Νόμπελ, πείτε τι γίνεται τώρα. Τελικά δεν υπήρχε βία να μπουν πουθενά. Έχει πολύ ενδιαφέροντα όλα όσα δηλώνει ο κ. Γεωργιάδης, γιατί βρίσκεται σε διαρκή αναντιστοιχία με όσα μήχανα προσπαθεί να επιχειρήσει ο Πρωθυπουργός, ο σημερινός, ο κ. Μητσοτάκης, τον οποίο ακολουθεί βεβαίως το λαϊκιστικό του παρελθόν στο ζήτημα αυτό. Και ξέρετε, ο λαϊκισμός της αντιπολίτευσης είναι κάτι το οποίο μεταχρονολογημένα έρχεται και το βρίσκει κανείς μπροστά του. Τώρα παρακολουθώ τις εξελίξεις και φαντάζομαι ότι ο κ. Μητσοτάκης θα παρακαλά μην τυχόν και αλλάξει η κυβέρνηση και χάσει ο ΖΑΕΦ τις εκλογές στη Βόρεια Μακεδονία και έρθει έρχονται οι ομοειδεάτες του στην διακυβέρνηση, αυτοί οι οποίοι θα θελήσουν να πλήξουν τη συμφωνία αυτή. Και θα βλέπω τώρα τον κύριο Μητσοτάκη, ο οποίος μίλαγε για επιζήμια συμφωνία, να τρέχει και να παρακαλάει για το πόσο σημαντική είναι αυτή η συμφωνία. Μην ξεχνάμε ότι τούτη την ώρα που μιλάμε, η Τουρκία, πέρα από το ότι επιτίθεται στη Συρία στους Κούρδους, παραβιάζει το διεθνές δίκαιο, βρίσκεται με δεκάδες πολεμικά πλοία εντός της Κυπριακής Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης και κάνει γεωτρήσεις. Και τούτη την ώρα, φανταστείτε να είχαμε και τα τουρκικά πολεμικά αεροσκάφη στον εναέριο χώρο της Βόρειας Μακεδονίας. Άρα λοιπόν, αντιλαμβάνεστε πόσο μεγάλη αξία είχε αυτή η συμφωνία, πόσο δε μάλλον όταν δημιουργεί το εχέγγυο της σταθερότητας στην ευρύτερη περιοχή μας, στη γειτονιά μας. Φανταστείτε λοιπόν τι αρνητική εξέλιξη θα είναι για την Ελλάδα να έχει κι άλλη μια εστία έντασης στη βόρεια γειτονιά μας, εκεί όμως όπου, όπως πολύ καλά γνωρίζουμε, τρίτες χώρες επιχειρούν να πάρουν το πάνω χέρι. Και μεταξύ αυτών των χωρών είναι και η Τουρκία. Σας φοβίζει το ενδεχόμενο ΙΤΑΣ ΖΑΕΦ στις εκλογές τον Απρίλιο? Μπορεί να καταρρεύσει η συμφωνία των Πρεσπών? Δεν πιστεύω ότι είναι εύκολο η συμφωνία να καταρρεύσει. Μπαίνουμε όμως σε μια περιπέτεια. Σε μια αχρίαστη περιπέτεια, και είναι ανορθολογισμός αυτό που διέπραξε η Ευρωπαϊκή Ένωση. Και ελπίζω να είναι μια προσωρινή αστοχία. Ελπίζω δηλαδή να συνειδητοποιήσουν πολύ σύντομα
ότι διέπραξαν ένα ιστορικό λάθος. Ένα λάθος το οποίο δεν πρέπει να γίνει μοιραίο. Και το λέω αυτό γνωρίζοντας ταυτόχρονα ότι δυστυχώς η Ελλάδα ήταν απούσα στις διαβουλεύσεις και σε όσα εξελίχθησαν στη Σύνοδο Κορυφής την προηγούμενη εβδομάδα. Στην Ελλάδα πανηγυρίζουν κάποιοι ότι να, οι Γάλλοι βάλαν τα πράγματα στη θέση τους και μπορεί να καταπέσει. Στην Ελλάδα πανηγυρίζουν οι ανόητοι. Αυτοί οι οποίοι δεν έχουν καμία αίσθηση ούτε των γεωπολιτικών συσχετισμών, ούτε του ιστορικού συμφέροντος της χώρας. Σας διαβεβαιώνω ότι δεν είναι όλοι ανόητοι στη σημερινή κυβέρνηση. Κάποιοι τρέμει το φιλοκάρδι τους. Και νομίζω ότι ανάμεσα σε αυτούς είναι και ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Αλλά είναι απόλυτα εγκλωβισμένος στη λαϊκιστική ρητορική του χθες και στους εσωτερικούς του συσχετισμούς, στους εσωκομματικούς του συσχετισμούς. Όμως εξωτερική πολιτική δεν μπορείς να κάνεις όταν έχεις το βλέμμα σου στους εσωκομματικούς συσχετισμούς. Δεν μπορείς να προχωρήσεις με γνώμονα το πρόσκαιρο μικροκομματικό συμφέρον όταν το βασικό σου θέμα είναι το συμφέρον της χώρας. Και επιτρέψτε μου να ολοκληρώσω τον κύκλο της κριτικής λέγοντας ότι θα περίμενε κανείς η Ελλάδα να έχει άποψη και λόγο και ρόλο σε αυτή τη συζήτηση και όχι η Δανία και η Ολλανδία. Να έχουν ρόλο για τα Βαλκάνια, για την περιοχή μας, η Δανία και η Ολλανδία. Δυστυχώς, μέσα από αυτή την αμήχανη στάση, μέσα από αυτή τη στάση της αποδοχής, της σύζευξης των δύο περιπτώσεων, Βόρειας Μακεδονίας και Αλβανίας, με το ανίκουστο επιχείρημα, ανίκουστο από ελληνικά χείλη, γιατί το ακούγαμε από Γερμανούς και από Γάλλους, ότι πρέπει όσες χώρες έχουν αλβανικό πληθυσμό να εισέλθουν μαζί στην ενταξιακή πορεία. Μα είναι δυνατόν με αυτόν τον τρόπο εμέσως εμείς να αναγνωρίζουμε τη λογική της Μεγάλης Αλβανίας? Αυτό είπε ο αναπληρωτής Υπουργός Εξωτερικών κ. Βαρβησιώτης στη Βουλή. Άρα υποδόρια λέτε ότι αυτό το σενάριο καλλιεργείται της Μεγάλης Αλβανίας ουσιαστικά? Όχι. Από κάποιους κύκλους στην Ευρώπη. Καλά, αυτό είναι μια άλλη συζήτηση όμως. Ναι. Λέω ότι ήταν ανόητη η θέση και η στάση της χώρας να παντρέψει δύο θέματα τα οποία δεν είναι όμοια. Διότι πράγματι η Αλβανία, παρά τα σημαντικά βήματα μεταρρυθμίσεων που έχουν γίνει, δεν έχουν ολοκληρωθεί. Και κυρίως δεν έχουν υπάρξει δεσμεύσεις σε ό,τι αφορά τα δικαιώματα της ελληνικής εθνικής μειονότητας, που για μας ήταν ένα προαπαιτούμενο απέναντι στην Αλβανία. Χωρίς εμείς βεβαίως να πρωτοστατούμε στην πορεία κριτικής ή στο να εμποδίσουμε την πορεία της γειτονικής χώρας προς την Ευρωπαϊκή Ένωση, διότι ξέρουμε ότι εδώ ξεκινάει ένας μακρύς δρόμος που έχει πολλά κεφάλαια, έπρεπε τουλάχιστον την ίστατη στιγμή να αναδείξουμε ότι αυτή η σύζευξη είναι και άκερη και ανιστόρητη. Και η Βόρεια Μακεδονία που έκανε τα μεγάλα βήματα, τα πολύ μεγάλα βήματα, αποδεχόμενη τις αλλαγές στο Σύνταγμα, αποδεχόμενη μια σειρά από μεταρρυθμίσεις, αποδεχόμενη την ελληνικότητα των ιστορικών συμβόλων. Αυτές είναι μεγάλες αλλαγές για τη χώρα αυτή. Και σε ένα εύθραυστο πολιτικό περιβάλλον, όπου κυριαρχούσαν οι εθνικιστές τόσα χρόνια, έπρεπε να δοθεί το πράσινο φως και έπρεπε η Ελλάδα να παίξει ρόλο ως προς αυτό. Και διαβάζω τώρα ότι θα παίξει έναν ρόλο θετικό διπλωματικό η Ιταλία. Πού είναι αλήθεια η Ελλάδα? Πού είναι αλήθεια? Είναι εγκλωβισμένος ο κ. Μητσοτάκης στην ρητορική της ακροδεξιάς του πτέρυγας, αυτή δηλαδή του κ. Γεωργιάδη, ο οποίος λέει ανοησίες διαρκώς, και του κ. Βορύδη. Όμως εξωτερική πολιτική δεν μπορείς να κάνεις με τους ακραίους. Και αυτό θα το βρει μπροστά του σύντομα ο κ. Μητσοτάκης. Δυστυχώς όμως θα το βρει και η Ελλάδα. Κύριε Πρόεδρε, μιας και είστε στην Κρήτη, η οποία εξακολουθεί να είναι μία από τις πιο σημαντικές εκλογικές σας δεξαμενές ως χώρος, δεν νομίζετε ότι ήρθε η ώρα έστω δύο ψήγματα να δώσετε με τη δική σας οπτική? Τι εννοώ? Την περίοδο 2004-2009 πολλοί λένε ότι η χώρα υπέστη μία μεγάλη οικονομική καθίζηση με πάρτι, ιδίως στο δημόσιο τομέα. Περίοδο Καραμαλή δηλαδή. Τελευταία λέτε μερικά πράγματα που δεν λέγατε όλο το προηγούμενο διάστημα. Ένα. Και δύο. Σας άκουσα προσεκτικά να λέτε. Όλοι έχουν μιλήσει για το κρίσιμο καλοκαίρι του 2015, αλλά μην ξεχνάτε ότι είμαι ένας από τους βασικούς πρωταγωνιστές από πλευράς χώρας. Δεν έχω μιλήσει, αλλά αν αποφασίσω να μιλήσω θα το κάνω με ονόματα και διευθύνσεις. Δεν αισθάνεστε ότι ήρθε η ώρα από την Κρήτη για αυτό το ζήτημα να πείτε δύο κουβέντες? Ισχύει για παράδειγμα ότι ο Αλέξης Τσίπρας είχε κατήφια τη βραδιά το αποτελέσματος του δημοψηφίσματος? Μας ετοιμάζατε για δραχμή, όπως είπε ο κύριος Στουρνάρας, και ήταν έτοιμο να τυπωθεί από τον κύριο Πούτιν? Τι ακριβώς θέλετε να πείτε, κάτι? Κ.
κύριε Σαχίνη, πιάνεται ένα πολύ μεγάλο θέμα που είναι προφανές αυτές τις στιγμές, είναι στιγμές που παίξαν καθοριστικό ρόλο στη σύγχρονη ιστορία της χώρας. Πιάνεται μια συζήτηση που αφορά την περίοδο 2004-2009. Εγώ πιστεύω ότι το Πάρτα στη χώρα ξεκίνησε πιο πριν. Απογειώθηκε την περίοδο Καραμαλή, αλλά και ξεκίνησε την περίοδο Σιμίτη, όταν η Ελλάδα μπήκε στην Ευρωπαϊκή Ένωση χωρίς να πληρεί απολύτως τους όρους σύγκλησης. Πιστεύω ότι θα άξιζε τον κόπο κανείς να αποτιμήσει συνολικά αυτή την μεγάλη περίοδο, όπως επίσης θα πρέπει κανείς, όταν συζητά για την περίοδο της χρεοκοπίας, να πιάσει τη συζήτηση από λίγο πιο πριν. Διότι εδώ κάποιοι θελημένα θέλουν να επικεντρώσουν τη συζήτηση στο πρώτο εξάμεινο του 2015, ξεχνώντας ότι από το 2010 ως το 2015, με δική τους ευθύνη και παραπλανώντας τον ελληνικό λαό, λέγοντας ψέματα εν γνώση τους ότι το ελληνικό χρέος, το δημόσιο χρέος είναι βιώσιμο και να ζητώντας πιστοποιητικά βιωσιμότητας και βάζοντας συναδέλφους σας δημοσιογράφους να λένε ψέματα στον ελληνικό λαό από τις συχνότητες μεγάλων καναλιών, οι οποίοι το παραδέχτηκαν μάλιστα αργότερα κάνοντας την αυτοκριτική τους, όταν όλη η Ευρώπη γνώριζε ότι ένα χρέος που έχει εκτοξευθεί στο 180% χωρίς ρύθμιση αποπληρωμής είναι μη βιώσιμο, και οδήγησαν τη χώρα στην απώλεια, πρωτοφανές για καιρό ειρήνης, το 25% του εθνικού πλούτου, το 1 τέταρτο του εθνικού πλούτου, με τις γνωστές περικοπές σε μισθούς και σε συντάξεις και την ανεργία από το 6% στο 28%. Αυτή ήταν η μεγάλη τραγωδία του ελληνικού λαού. Και κανένας από αυτούς δεν θέλει να συζητήσουμε γι' αυτά. Και θέλουν να συζητήσουμε με αυτές τις ανοησίες που λένε τώρα, ότι δήθεν δεν πήγαμε στη δραχμή επειδή δεν είχαν μελάνει τα ρωσικά τυπογραφεία. Αυτά μας λέει ο κ. Τουρνάρας, ο οποίος, παρότι είναι διοικητής Τράπεζας Ελλάδας, συμπεριφέρεται σαν το πιο ακραίο κομματάρχη της κυβέρνησης Σαμαρά. 5 χρόνια ως διοικητής της Τράπεζας Ελλάδας βρέθηκε είτε με τις προβλέψεις του, είτε με τις θέσεις και τις τοποθετήσεις του απέναντι στην κυβέρνηση που είχε χρέος να υπηρετεί ως διοικητής της Τράπεζας Ελλάδας. Και πριν από τις εκλογές μας έλεγε ότι τα μέτρα τα οποία είχε φέρει ο ΣΥΡΙΖΑ το Μάιο, με απόλυτη επίγνωση των δημοσιονομικών περιχωρίων, εκτροχίαζαν τα δημοσιονομικά τη χώρα, ενώ λίγους μήνες μετά, όταν άλλαξε η κυβέρνηση, επιπρόσθετα μέτρα δεν εκτροχίαζαν τα δημοσιονομικά της χώρας. Λοιπόν, εδώ ο ελληνικός λαός έχει και κρίση και κρίνει. Και εν πάση περιπτώσει. Υπάρχει κάτι εκείνο το καλοκαίρι. Εν πάση περιπτώσει. Που νομίζω δεν έχει ακουστεί και που είστε έτοιμος να το πείτε, αν θέλετε, ανατρέποντας την εικόνα, όχι την ουσία. Η ουσία είναι να συζητήσουμε, έχετε δίκιο, μια δεκαετία. Ανατρέποντας την εικόνα που έχει διαμορφωθεί, νομίζω είτε με εικόνα, βιβλία είτε με ταινίες. Νομίζω ότι η εικόνα η οποία έχει διαμορφωθεί είναι η εικόνα την οποία έχει και ο ελληνικός λαός, γιατί έχει μια σοφία ο ελληνικός λαός. Την έχει καταγράψει, την έχει ενσωματώσει στο συλλογικό του υποσυνείδητο. Συνειδητοποίησε ο ελληνικός λαός ποιος είναι αυτός ο οποίος είχε εξοκύλει την ελληνική οικονομία και ποιοι ήταν αυτοί οι οποίοι σηκώσαν ανάστημα αξιοπρέπειας, περηφάνειας και ταυτόχρονα είχαν την ευθύνη να βάλουν ξανά τη χώρα μέσα στις σεράγες, σε τροχιά σταθερή. Και γι' αυτό στις εκλογές του Σεπτέμβρη, παρά το ότι ήταν οπά όλα όσα είχαν συμβεί, ο ελληνικός λαός έδωσε την ετοιμιγορία του. Βεβαίως, αυτό που ακολούθησε, η πορεία προσαρμογής, δεν ήταν μια εύκολη περίοδος για μας. Διότι αναγκαστήκαμε να υλοποιήσουμε μια πολιτική η οποία δεν αποτελούσε δική μας ιδιοκτησία. Και το λέγαμε και το λέμε δυνατά. Πολλά από τα μέτρα τα οποία αναγκαστήκαμε, ιδίως αυτά που επιβάρυναν μεσαία στρώματα, δεν ήταν δική μας ιδιοκτησία. Mm. Έπρεπε όμως η χώρα να μπορέσει να ανακάμψει οικονομικά. Έπρεπε να μπορέσουμε να φτάσουμε, δεν ήταν βέβαιο ότι θα συνέβαινε, στον Ιούνιο του 2018, όπου πήραμε τη ρύθμιση για το χρέος, μας διαβεβαίωναν ότι ήταν βιώσιμο το χρέος. Θυμηθείτε, πριν από τον Ιούνιο του 2018, ο κ. Μητσοτάκης έλεγε ότι είμαστε τέταρτο μνημόνιο. Έλεγε ότι δεν θα βγούμε ποτέ από το μνημόνιο και μιλάγαν μαζί με τον Στουρνάρα και επιστολιπτική γραμμή, δηλαδή για τέταρτο μνημόνιο. Έτσι δεν είναι? Το καταφέραμε όμως, πήραμε τη ρύθμιση για το χρέος που κανείς δεν το περίμενε ότι θα το καταφέρει η χώρα. Και αυτή η ρύθμιση για το χρέος είναι που μας έδωσε τη δυνατότητα να πέσουν τόσο χαμηλά τα επιτόκια και να πάμε σε αυτή την πορεία σήμερα να έχουμε ακόμα και αρνητικό επιτόκιο. Και ταυτόχρονα βγήκαμε και οριστικά έξω από τα μνημόνια. Για να μπορούμε σήμερα να έχουμε τη δυνατότητα ενός περιθωρίου ανάσας και προοπτικής. Και εμείς αφήσαμε και 38 δισεκατομμύρια στο Δημόσιο Ταμείο, όταν το παραλάβαμε άδειο το Δημόσιο Ταμείο.
Βεβαίως δεν λειτουργήσαμε με τη λογική να βάλουμε τρικλοποδιά στον επόμενο αν δεν είμαστε εμείς. Λειτουργήσαμε με λογική ευθύνης και νοικοκυρέματος της χώρας. Αυτό το χάος που παραλάβαμε το επαναφέραμε στην κανονικότητα και στην πραγματικότητα. Κάποιοι λένε ότι κακώς αφήσατε τα χρήματα αυτά να τα διαχειριστούν οι επόμενοι. Λέμε εμείς ότι ορθώς πράξαμε. Σας είχα ρωτήσει τρεις μέρες πριν τις εκλογές. Πράξαμε γιατί ο γνώμονας δικός μας είναι η χώρα. Η χώρα και η πορεία της, ιδίως όταν βρισκόμαστε σε θέσεις ευθύνης και όχι βεβαίως στο πρόσκαιρο κομματικό συμφέρον. Τρεις μέρες πριν τις εκλογές σας είχα ρωτήσει, κύριε Πρόεδρε, τότε ήσασταν στο Μέγαρο Μάξιμου, αν ορθώς τη βραδιά των ευρωεκλογών ανακοινώσατε εθνικές εκλογές. Πολλοί φίλοι, οπαδοί, μέλη, στελέχοι και ψηφοφόροι του ΣΥΡΙΖΑ επιμένουν ότι από τις ευρωεκλογές πρώτον δεν πέφτει η κυβέρνηση, όποιο και αν είναι το αποτέλεσμα, υπήρχαν και άλλες μεγάλες διαφορές και δεύτερον ότι είχατε τρεις με τέσσερις μήνες με αυτά τα οικονομικά δεδομένα. Το μαξιλάρι των 37 δις δηλαδή, να γυρίσετε την κατάσταση. Είχατε απαντήσει τότε ότι πάνω απ' όλα με ενδιαφέρει η ηθική, ελήφθη το μήνυμα. Σήμερα που σας ακούω, όχι εσάς μόνο, να λέτε ότι ξυλώνονται τα πάντα από ό,τι έχετε κάνει. Μήπως περνάει η δεύτερη σκέψη ότι οι εκλογές θα μπορούσαν να είναι Οκτώβριο ή Νοέμβριο. Ο σχεδιασμός, ο πολιτικός σχεδιασμός ήταν οι εκλογές να γίνουν χθες, 20 Οκτώβριο του 18. Όμως στη ζωή δεν μπορείς να λειτουργείς πάντοτε με το σχεδιασμό. Και πράγματι είχα την πεποίθηση ότι αν αυτό συνέβαινε, οι εκλογές αυτές θα ήταν πολύ διαφορετικές. Διότι θα είχε προηγηθεί ένα τετράμινο όπου θα είχαμε την ευκαιρία να προχωρήσουμε στο να πιστωθούμε την επιστροφή στην κανονικότητα και σε μια σειρά από τομές και μεταρρυθμίσεις που είχαμε αφήσει για το τέλος. Δεν το πράξαμε και δεν μετανιώνω όμως γι' αυτό, γιατί κοιτάξτε να δείτε. Πέρα από τον πολιτικό σχεδιασμό, νομίζω ότι στη ζωή και κυρίως στην πολιτική, για όσους δεν θέλουν να θεωρούν τα πάντα παίρνοντας σε μια ζαριά, έχει πολύ μεγάλη αξία αυτό που ονομάζουμε ηθικό πλεονέκτημα. Και αυτό που λέτε σήμερα εσείς, ότι ήρθε νέα κυβέρνηση και δεν τηρεί τις υποσχέσεις της, ήρθε νέα κυβέρνηση και διαψεύδει τις προσδοκίες και ξυλώνει τις εργασιακές σχέσεις, κυρίως εκεί τα έχει ξυλώσει όλα, δεν έχει αφήσει τίποτα. Θα το δουν οι εργαζόμενοι μπροστά τους αυτό. Προχωράει με πράξη νομοθετικού περιεχομένου σε αυταρχικές συμπεριφορές. Όλα αυτά τα καταγράφει ο Έλληνας πολίτης στο τέλος της ημέρας, στη συνείδηση και στην ψυχή του. Και νομίζω ότι η σύγκριση κάποια στιγμή θα είναι αναπόφευκτη. Το σημαντικότερο πλεονέκτημα της αριστεράς και της δημοκρατικής παράταξης στον τόπο είναι το ηθικό πλεονέκτημα. Απέναντι σε μια δεξιά, σε μια συντηρητική παράταξη, η οποία πολλές φορές μπορεί να πείθει πρόσκαιρα για την αποτελεσματικότητα της πολιτικής της, όμως νομίζω ότι το βασικό της μειονέκτημα είναι ότι οι σχέσεις που αναπαράγει, οι σχέσεις που καλλιεργεί, οι σχέσεις που δημιουργεί είναι σχέσεις διαπλοκής και σχέσεις που δεν μπορούν να δημιουργήσουν σε μια δημιουργική πορεία την ελληνική οικονομία. Μπορεί πρόσκαιρα να δημιουργείται μια θετική εντύπωση από την μείωση της φορολογίας στις επιχειρήσεις, όμως στο τέλος της ημέρας ο μέσος πολίτης θα συνειδητοποιήσει ότι το μεγάλο μέρος αυτού του δημοσιονομικού αποθέματος με τη μείωση φορολογίας και των μερισμάτων πηγαίνει σε λίγους. Πηγαίνει σε αυτούς που έχουν πολύ μεγάλα κέρδη. Και άρα ακόμα και ο κόσμος επιχειρηματικός θα συνειδητοποιήσει ότι αυτό είναι μια άδικη πολιτική. Και μια πολιτική η οποία στο τέλος της ημέρας είναι αντιαναπτυξιακή. Άρα λέω και επανέρχομαι, δεν μετανιώνω για αυτή την επιλογή. Θεωρώ ότι όπως και στη ζωή και στην πολιτική, ό,τι κάνεις με θετική πρόθεση, ό,τι κάνεις με εντυμότητα, το βρίσκεις κάποια στιγμή μπροστά σου θετικά. Όπως και το αντίθετο, ό,τι κάνεις με ανεντυμότητα και με δόλο, επίσης το βρίσκεις μπροστά σου. Πείτε μου, αισθάνεστε ότι έχετε γυρίσει λίγο τη συζήτηση γύρω από την ψήφο των αποδήμων? Λένε κάποιοι ότι μετατοπιστήκατε. Στόχος δεν είναι να γυρίσουμε καμία συζήτηση, ακούστε. Η Νέα Δημοκρατία και ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε ένα επίσης κρίσιμο θέμα που θα έπρεπε κανείς να προέρχεται με έντιμες διαθέσεις ξεκίνησε τη συζήτηση έχοντας δύο στόχους. Ο πρώτος στόχος ήταν να δημιουργήσει συνθήκες πολιτικής απομόνωσης στο ΣΥΡΙΖΑ και ο δεύτερος στόχος, ίσως και ο βασικός, ήταν η αλλίωση των εσωτερικών εκλογικών και πολιτικών σχετισμών, έχοντας την πεποίθηση ότι μπορεί να το πετύχει με την προσμέτρηση της ψήφου αποδήμων δεύτερης και τρίτης γενιάς, που κατά τεκμήριο μπορεί κανείς να θεωρήσει ότι επηρεάζονται από
media ή από άλλες οργανώσεις και άρα μπορεί να έχουν μια πιο στηρετική κατεύθυνση. Δεν θέλω να κρίνω κάτι από αυτού, όμως αυτοί οι δύο ήταν οι στόχοι του. Απομόνωση και αλλίωση των εκλογικών σχετισμών. Επειδή όμως είναι δύσκολο να κρατάς δύο καρπούζια στην ίδια μας χάλη, στο τέλος της ημέρας βρέθηκε σε ένα διέξοδο. Και ούτε τον ένα στόχο μπορεί να υπηρετήσει, ούτε το δεύτερο. Προσπάθησε δηλαδή να παντρέψει τον βασικό του στόχο που ήταν η αλλίωση των εκλογικών σχετισμών με την απομόνωση του ΣΥΡΙΖΑ. Και τι κατάφερε τελικά, να μετατοπιστεί ο ίδιος από την αρχική του θέση και να προσχωρήσει ή να λέει ότι είναι ανοιχτός σε ένα πλαίσιο το οποίο δεν αλλοιώνει τελικά το εκλογικό σώμα, διότι κανείς δεν έχει αντίρρηση να ψηφίζουν όλοι όσοι φύγαν με το brain drain ή όλοι όσοι είναι εγγεγραμμένοι στις εκλογικούς καταλόγους σήμερα και βρίσκονται στο εξωτερικό. Αυτό στο οποίο υπάρχει αντίθεση είναι να προσμετράται η ψήφος των αποδήμων δεύτερης και τρίτης γενιάς. Καταλήγοντας όμως αυτή τη θέση ο κ. Μητσοτάκης, στη θέση δηλαδή που έχει εκφράσει το ΚΚΕ, από την άλλη γυρίζει την πλάτη στους αποδήμους δεύτερης και τρίτης γενιάς οριστικά. Διότι εμείς δεν είπαμε αυτοί οι άνθρωποι να μην ψηφίζουν, είπαμε να μην καταγράφεται η ψήφος στο τελικό αποτέλεσμα στην επικράτεια, ιδίως όταν ακούμε ότι θέλουν να επιστρέψουν σε ένα σύστημα ενισχυμένης αναλογικής, δηλαδή ο πρώτος να παίρνει 50-40 έδρες μπόνους και άρα η μία ψήφος που θα κρίνει το ποιος είναι πρώτος ή δεύτερος να κρίνει τελικά τη διακυβέρνηση του τόπου. Εμείς καταθέσαμε λοιπόν αρχικά την πρόταση, την ολοκληρωμένη, την επεξεργασμένη μέσα από μία επιτροπή εμπειρογνωμόνων στο Υπουργείο Εσωτερικών από όλα τα κόμματα που εξέτασε όλα τα δεδομένα, εξέτασε το τι συμβαίνει σε όλες τις χώρες της Ευρώπης, τι συμβαίνει κυρίως στις χώρες με μεγάλο πληθυσμό αποδήμων, όπως για παράδειγμα η Ιρλανδία, όπως για παράδειγμα το Ισραήλ. Δεν ψηφίζουν εκεί αυτοί οι οποίοι δεν μένουν στη χώρα, δεν διαμένουν στη χώρα. Γιατί άραγε, είναι τυχαίο. Και είπαμε ότι το σωστότερο που μπορούμε να κάνουμε είναι να δώσουμε σε όλους δικαίωμα ψήφου. Σε όλους. Όσοι μπορούν να εγγραφούν στους καταλόγους, δηλαδή όσοι μπορεί να αποδείξουν ότι μπορούν να πάρουν την ελληνική ηθαγένεια με το γνωστό θεσμικό πλαίσιο που ισχύει στη χώρα για την ηθαγένεια, δηλαδή το δίκαιο του αίματος και όχι το δίκαιο του εδάφους. Άρα όλοι δυνητικά μπορούν να ψηφίσουν, αλλά σε ένα κλειστό σύστημα, όπου οι ίδιοι οι ομογενείς μας θα εκλέγουν από 3 έως 8 εκπροσώπους στην Ελληνική Βουλή, ανάλογα με την κάθε περίπτωση, χωρίς όμως αυτό το αποτέλεσμα να επηρεάζει τους εκλογικούς συσχετισμούς της χώρας. Αυτό κατά την άποψή μου ήταν η ορθότερη πρακτική. Τώρα οδηγούμαστε σε μια συνδυνητική λύση, αν επιμείνει η Νέα Δημοκρατία και δεν το γυρίσει μαζί με τον κοινάλι τελευταία στιγμή. Σε αυτή τη λύση συμφωνείτε? Σε μια λύση η οποία όμως αφήνει τελείως απ' έξω τους ενεργούς πολίτες της Ομογένειας που είναι παραπάνω από 30 χρόνια στο εξωτερικό. Και αυτό πρέπει να το δούμε, τους αφήνει τελείως απ' έξω. Απ' την άλλη όμως, η λύση αυτή στην οποία φαίνεται να υπάρχει κοινή βάση είναι μια λύση που την βασική προϋπόθεση που είχαμε θέσει εμείς να μην αλλοιώνεται, να μην υπάρχει δυνητικά η πιθανότητα, η δυνατότητα να αλλοιωθεί ο εσωτερικός εκλογικός σχετισμός, αυτή καλύπτεται η προϋπόθεση. Στο βαθμό όμως που θα γίνει και συνταγματική αναθεώρηση, για να μην βρεθούμε στο δυσάρεστο ενδεχόμενο να φτιαχτεί ένας νόμος που θα αλλάζει πλήρως τα δεδομένα και το άρθρο που αφορά το όριο των 30 ετών που τίθεται να εκπέσει από ένα συνταγματικό δικαστήριο και άρα να μείνει όλο το υπόλοιπο και να φύγει ο περιορισμός. Έτσι, εδώ πρέπει να μιλάμε και να... Μιλάτε για τρίκ ουσιαστικά. Αν δεν γίνει συνταγματική μεταρρύθμιση, θα είναι τρίκ. Μάλιστα. Κύριε Πρόεδρε... Αλλά πιστεύω ότι αν πραγματικά υπάρχει βούληση από την πλευρά της κυβέρνησης να βρεθεί μια συνενετική λύση με 300 βουλευτές, αυτή η λύση υπάρχει σήμερα στο βαθμό που γίνει συνταγματική αναθεώρηση. Αν μετατοπιστεί και από αυτό ο κ. Μητσοτάκης, τότε θα είναι φανερό ότι ο στόχος του δεν είναι καθόλου να βρεθεί μια συνενετική λύση, αλλά ο στόχος του είναι να αλλοιώσει το εκλογικό σώμα και ταυτόχρονα να δημιουργήσει επικοινωνιακά πυροτεχνήματα. Κύριε Πρόεδρε, πολλοί λένε ότι, και δεν θέλω να μου πείτε για την ονοματολογία, η οποία ήδη έχει πέσει στο τραπέζι γύρω από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, της Ελληνικής Δημοκρατίας, πολλοί λένε όμως ότι η επιλογή σας να στηρίζετε την επιλογή Παυλόπουλου έχει εγκλωβίσει
το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης, ενώ θα μπορούσε να ανοίξει μια ευρύτερη συζήτηση στο πλαίσιο και της νέας φυσιογνωμίας του ΣΥΡΙΖΑ. Τι απαντάτε? Έχετε ακούσει τα ονόματα? Γυναικεία ονόματα, αντρικά ονόματα? Απαντώ καταρχάς ότι η επιλογή Προέδρου της Δημοκρατίας δεν είναι καλλιστεία. Να κάνουμε οντισιόν, να δούμε ποιος είναι καλός, ποιος είναι κακός. Και απαντώ επίσης ότι δεν είναι κάτι το οποίο έχει ξανασυμβεί, εκτός αν υπάρχει, όταν υπήρξε μια φορά ένα θέμα όπου ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας άλλαξε, διότι υπήρχε μια σοβαρή πολιτική αντίθεση. Ήταν όταν ο Ανδρέας Παπανδρέου αποφάσισε να προτείνει τον Σαρτζετάκη έναντι του Κωνσταντινού Καραμαλή. Ήταν όμως μια περίοδος όπου, θυμίζω, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είχε και άλλες αρμοδιότητες και το ΠΑΣΟΚ προχώρησε μαζί με την αριστερά τότε συνταγματική αναθεώρηση για να περιοριστούν αυτές οι αρμοδιότητες. Σήμερα βρισκόμαστε στο εξής οξύμορο. Έχουμε ένα Πρόεδρο της Δημοκρατίας ο οποίος προέρχεται από την συντηρητική παράταξη. Υπουργός της Νέας Δημοκρατίας ήταν. Δεν προέρχεται από την παράταξη την προοδευτική της αριστεράς. Τον επιλέξαμε όμως εμείς ως Πρόεδρο της Δημοκρατίας, θέλοντας να συμβολήσουμε ότι ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας ως θεσμός οφείλει να είναι σύμβολο ενότητας και των πολιτικών δυνάμεων και του ελληνικού λαού. Βρισκόμαστε λοιπόν στο εξής οξύμορο, κυβέρνηση τώρα της Νέας Δημοκρατίας, πρόεδρος κατά γενική ομολογία πετυχημένος, δεν λέει ο κ. Μητσοτάκης ότι είναι αποτυχημένος ο κ. Παυλόπουλος, εγώ αυτό τουλάχιστον δεν το έχω ακούσει, γίνεται να ξεκινάει όλη αυτή η διαδοχολογία και η ονοματολογία με τον Πρωθυπουργό να μην βάζει ένα φρένο. Προφανώς ή έχει αποφασίσει ο άνθρωπος ήδη να τον αλλάξει και απλά παίζει ένα παιχνίδι, ή έχει αποφασίσει να ευτελίσει και το πρόσωπο του Πρόεδρου και το θεσμό. Ένα από τα δύο έχει κάνει. Δεν υπάρχει άλλο ερώτημα σε αυτό, άλλη απάντηση. Παρακολουθώ λοιπόν όλη αυτή τη συζήτηση, όλη αυτή την προεδρολογία. Πιστεύω ότι είναι επιζήμια και εν διάφορη περιπτώσει θα έπρεπε τουλάχιστον ο Πρωθυπουργός να έχει το θάρρος της γνώμης του, να βγει και να πει την γνώμη του καθαρά. Γιατί δεν του κάνει ο σημερινός Πρόεδρος? Να βγει και να το πει. Διότι αν του κάνει και απλά αφήνει όλη αυτή τη συζήτηση, πιστεύω ότι και αυτό είναι πολύ σοβαρό, διότι ουσιαστικά δημιουργεί ένα σοβαρό πλήγμα στο κύρος και του προσώπου και του θεσμού. Εάν έχει αποφασίσει ότι δεν του κάνει, γιατί μας το λέει? Γιατί ανοίγει τη συζήτηση? Γιατί δεν το λέει? Γιατί δεν τολμάει να πει τη γνώμη του? Εγώ τον είχα προκαλέσει, αν θυμάστε, στη συζήτηση για τη συνταγματική αναθεώρηση στη Βουλή. Και εγώ, όπως πολύ σωστά είπατε, κύριε Σαχίνη, δεν έχω κανένα λόγο να εμένω σε ένα πρόσωπο το οποίο δεν είναι της παράταξής μου. Αλλά έχω πλήρη τη συνέστηση ότι σε ορισμένα κομβικά ζητήματα που αφορούν τη θεσμική αποκριστάλωση, αν θέλετε, εκεί πρέπει να φαίνεται αν κανείς έχει στο μυαλό του τη λογική της σύνθεσης, της συνένεσης, είναι σε μια λογική συγκρουσιακή. Όταν εγώ εξελέγει πρωθυπουργός το Γενάρη του 2015, ακριβώς επειδή οι εκλογές έγιναν μετά την αποτυχία εκλογής Προέδρου της Δημοκρατίας, είχα τη δυνατότητα να εκλέξουμε Πρόεδρο της Δημοκρατίας, ακόμα και με πλειοψηφία των παρόντων αρκεί να ήταν πάνω από 120. Όποιον θέλαμε μπορούσαμε να βγάλουμε. Οποιοδήποτε στέλεχος της αριστεράς. Δεν το κάναμε αυτό. Θα σας βάλει δύσκολο ο κ. Μητσοτάκης, που δεν ψήφισε Παυλόπουλο, αν πει Μαρία Δαμανάκη άλλοτε πρόεδρο του συνασπισμού, παρά την πορεία που είχε μετά? Θα σας βάλει δύσκολα? Όχι, δεν θα μας βάλει δύσκολα. Θα βάλει δύσκολα στον εαυτό του και στο κόμμα του. Κύριε Πρόεδρε, τις τελευταίες μέρες υπάρχει σε συνέχεια ένα ντοκιμαντέρ στην Ελβετία, στην ελβετική τηλεόραση. Αφορά την Νοβάρτης, για την οποία οδεύουμε σε επιτροπή πια, έχει ξεκινήσει εργασίες, για τον κύριο Παπαγγελόπουλο. Ποιο είναι το σχόλιο σας? Το σχόλιο που έχω να κάνω είναι ότι τελικά κανείς δεν μπορεί να γλιτώσει από την ουσία των πραγμάτων, όσο και αν έχει υπεροπλία επικοινωνιακή. Διότι έρχεται σήμερα ένα ντοκιμαντέρ σε ένα ελβετικό κανάλι που κανείς δεν μπορεί να αμφισβητήσει και το κύρος και την αξιοπιστία του. Ένα κανάλι το οποίο δεν κυνηγάει τον Άδωνη Γεωργιάδη για να παρουσιάσει την υγρασία στο σπίτι του. Δεν είναι σαν τα δικά μας.
πρωινάδικα. Και κυνηγάει τον Άδωνη Γεωργιάδη για να πει γνώμη και άποψη και θέση σε σχέση με το μείζον ζήτημα. Και το μείζον ζήτημα είναι ότι μια πολυεθνική του φαρμάκου είχε σκανδαλωδώς ευνοϊκή μεταχείριση από τις κυβερνήσεις του κ. Σαμαρά την περίοδο εκείνη, που κόβανε τη φαρμακευτική δαπάνη και αυτοί τιμολογούσαν φάρμακα με υψηλές τιμές. Και κυρίως όταν, μιας και ο ίδιος ο Φουρζής το παραδέχεται στα εσωτερικά έγγραφα της Νοβάρτης, όταν με το PSI, κανείς δεν μιλάει για το PSI, όλοι συζητάμε για το αν είχαμε μελάνη στα ρωσικά τυπογραφεία και τυπώσαμε δραχμή. Το PSI που έγινε λίγα χρόνια πριν από την κυβέρνηση Σαμαρά Βενιζέλου οδήγησε στα ασφαλιστικά μας ταμεία σε μια τρομακτική απώλεια και τους ομολογιούχους, αλλά και όσες εταιρείες φαρμάκου διακρατούσαν ομόλογα του ελληνικού δημοσίου, διότι τότε δεν τους πλήρωνε το ελληνικό δημόσιο, δεν ήταν χρεοκοπημένο και τους πλήρωνε με ομόλογα, υπέσαν ένα κούρεμα της τάξης του 22%. Ο κύριος Φρουζής όμως είχε εσωτερική πληροφόρηση και κατάφερε να πουλήσει λίγες μέρες πριν τα ομόλογα του ελληνικού δημοσίου και είχε μια ζημία μόλις 2-3%. Και αυτά τα λέει ο ίδιος. Και αυτό είναι ποινικό αδίκημα. Κύριε Σαχίνη, με την υπόθεση της Νοβάρτης κάνουν τα κοκοράκια όλοι τους, οι κατηγορούμενοι. Όλοι τους. Εν πάση περιπτώσει, αυτοί οι οποίοι ξέρει ο ελληνικός λαός, τους βλέπει ότι είναι κοκοράκια, γιατί δεν ήταν και όλοι σε αυτή τη γραμμή. Για ένα και μοναδικό λόγο. Γιατί γίνανε δύο φορές εκλογές το 2015. Και με βάση τον ισχύοντα νόμο περί ευθύνης υπουργών και το άθλιο αυτό άρθρο του συντάγματος, το άρθρο 86, υπάρχει αποσβεστική προθεσμία. Άμα κάνεις τις εκλογές δύο φορές, τελείωσαν οι ευθύνες. Εδώ μιλάμε για καραμπινάτη απιστία. Ας τα αφήσουμε όλα τα άλλα. Όταν είσαι υπουργός και τιμολογείς ακριβότερα από όσο κάνει το φάρμακο και έχεις μια χώρα η οποία έχει πληθυσμό 11 εκατομμύρια και άλλες χώρες με 11 εκατομμύρια έχουν την υποδιπλάσια φαρμακευτική δαπάνη, τότε το λιγότερο που υπάρχει είναι απιστία, έτσι. Κάνουν λοιπόν τους κοκόρους όλοι αυτοί, και κυρίως ο Γεωργιάδης αλλά και ο Λοβέρδος, ακριβώς επειδή γίνανε εκλογές το Σεπτέμβρη του 2015. Γι' αυτό τα κάνουν όλα αυτά. Τώρα, όσον αφορά τον κύριο Γεωργιάδη, επειδή, ξέρετε, όταν μιλάς πολύ και όταν είσαι λαλίστατος, κάποια πράγματα σου ξεφεύγουν κιόλας. Στο ντοκιμαντέρ αυτό, το ελβετικό, ο ίδιος παραδέχεται ότι η Νοβάρτης λάδωνε πολιτικούς. Ο ίδιος το παραδέχεται. Αλλά παρόλα αυτά όμως έσωζε και ζωές, διότι είχε καλά φάρμακα. Άρα πρέπει να πει ποιους λάδωνε, κατά τη γνώμη σας. Βεβαίως πρέπει να μας πει ποιους λάδωνε. Και επειδή ο Γεωργιάδης θα πει τις γνωστές αερολογίες και τις κολοτούμπες, τις λεκτικές που τις γνωρίζει πάρα πολύ καλά, διότι αυτή είναι η δουλειά του, τηλεπολιτής ήταν ο άνθρωπος και τώρα είναι υπουργός ανάπτυξης. Λοιπόν, θα πρέπει να απαντήσει ο Πρωθυπουργός γι' αυτό, ο οποίος συστήνει η Εξεταστική Επιτροπή για τον Βαγγελόπουλο, θέλοντας να δημιουργήσει την αίσθηση της σκευωρίας δήθεν, αλλά ο βασικός του στόχος ποιος είναι? Να τρομοκρατήσουν τους δικαστές, μιλώντας διαρκώς περί σκευωρίας και φτιάχνοντας με την πλειοψηφία που έχουν στη Βουλή Εξεταστικές Επιτροπές. Διότι οι δικαστές δεν έχουν ολοκληρώσει τη διαδικασία τους. Ήδη εξετάζουν τον Λοβέρδο με ποινική δίωξη και είναι και άλλοι δυο. Και συστήνουν Εξεταστική Επιτροπή. Αυτός είναι ο λόγος. Και μην μας κάνει και τον, πώς να το πω, ότι είναι μεγαλόθυμος που δεν οδηγεί στην Εξεταστική Επιτροπή και εμένα. Όφιλε να με οδηγήσει και εμένα. Διότι αν υπήρξε σκευωρία, ποιος είναι ο βασικός? Εγώ ήμουν πρωθυπουργός. Γιατί δεν οδηγεί και εμένα? Δεν οδηγεί και εμένα διότι φοβάται, και κυρίως φοβάται το διεθνή διασυρμό του να βγαίνουν τα διεθνή μέσα ενημέρωσης και να αναπαράγουν το σκάνδαλο, το τεράστιο σκάνδαλο, και ο ίδιος να θέλει να εκδικηθεί στη χώρα τους πολιτικούς του αντιπάλους που ανέδειξαν το σκάνδαλο. Και πρέπει να κλείσω με Κρήτη. Πρέπει για επίλογο να έχω Κρήτη. Βόρειος οδικός άξονας της Κρήτης. Δρομολογήσατε ό,τι δρομολογήσατε. Πολλοί είπαν ότι το τμηματικά ίσως να ήταν λάθος. Απάντησε ο καθήλυνα αρμόδιος υπουργός σας. Σήμερα ξαναπάμε από την αρχή στο ΒΟΑΚ. 1. 2. Φέρνετε τη σύμβαση των υδρογοναθράκων με τα βαΐων και κλάδων λίγες μέρες πριν τις εκλογές. Είστε παρόν όταν ο κύριος Σταθάκης υπογράφει. Έρχεται μετά στη Βουλή για κύρωση. Δηλώνετε παρόν. Και κάποιοι λένε, μα καλά, αυτογκολ στη δική τους απόφαση. Θα πάρουμε με τη σειρά μου, γιατί είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Παρακαλώ, βεβαίως, αλλά είναι Κρήτη.
είναι Κρήτη και η Κρήτη δεν έχει μόνο το ΒΟΑΚ, έχει και άλλα μεγάλα έργα τα οποία γίνανε επί των ημερών μας. Το αεροδρόμιο στο Καστέλι προχώρησε, δρομολογήθηκε. Η διασύνδεση της Κρήτης, η ηλεκτρική διασύνδεση Κρήτης Πελοποννήσου, Κρήτης Αττικής. Αλλά Κρήτης Κύπρου πάει πίσω, ε? Εντάξει, νομίζω ότι δεν είναι το πιο κρίσιμο ζήτημα αυτή τη στιγμή. Και έλατε όμως. Διότι το πιο κρίσιμο ζήτημα είναι να μπορέσει να ξεφύγει από αυτή την δέσμευση, την εξάρτηση με τα εργοστάσια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. Κοιτάξτε, ο ΒΟΑΚ είναι μια τεράστια και πονεμένη ιστορία για την Κρήτη. Και εμείς επιχειρήσαμε και σε ένα μεγάλο βαθμό προχωρήσαμε μέσα από τη λογική των τριών τμήματων, να πάμε όσο πιο γρήγορα μπορούσαμε ένα έργο το οποίο έπρεπε να έχει γίνει εδώ και πολλές δεκαετίες στην Κρήτη. Τα τρία τμήματα τα χωρίσαμε, το πρώτο με σύμβαση παραχώρηση, το δεύτερο με ΣΔΙΤ και το τρίτο ως δημόσιο έργο. Και όπως πολύ καλά γνωρίζετε, και τα δύο πρώτα ξεκίνησαν διαγωνιστικές διαδικασίες. Μου κάνει εντύπωση, όχι όμως αν δω τη συνολική στρατηγική του νέου Υπουργείου Υποδομών, που η συνολική στρατηγική είναι οτιδήποτε προχώρησε η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ να τα παγώσει για να επαναδιαπραγματευτεί με τους εργολάβους, γιατί αυτή είναι η πραγματικότητα. Μην κρυβόμαστε. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Το ίδιο κάνει και στη Θεσσαλονίκη με το μετρό, το ίδιο κάνει και στην Πάτρα με την υπόγεια χάραξη του σιδηροδρόμου. Είναι η γνωστή τακτική της Νέας Δημοκρατίας, που είχε τον Παθέ, τον δρόμο Αθήνα-Θεσσαλονίκη-Πάτρα, να το μπλοκαρισμένο για χρόνια και με τους εργολάβους να ζητούν υπέρογκες αποζημιώσεις και με τη χώρα να κινδυνεύει να πληρώσει υπέρογκα πρόστιμα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και ήρθαμε εμείς και μέσα σε 3 μήνες καταφέραμε και ξεμπλοκάραμε τα πάντα. Φοβάμαι ότι αυτή η τακτική στην Κρήτη θα έχει ως αποτέλεσμα ακόμα μεγαλύτερες καθυστερήσεις. Και το κυριότερο, το είπε η συνειδητοποίητη άσαση, η κυρία Μπακογιάννη, σε μια συνέντευξή της, ότι ο δρόμος θα γίνει με διόδια. Δεν μας το είπε αυτό όμως πριν τις εκλογές. Μας το λέει μετά τις εκλογές, ότι θα γίνει με διόδια. Εμείς λοιπόν θεωρούμε ότι ο βόρειος οδικός άξονας Κρήτης πρέπει να προχωρήσει έτσι όπως έχει σχεδιαστεί. Είναι ο βέλτιστος τρόπος για να συντομεύσουμε τις διαδικασίες και να έχουμε όφελος για το ελληνικό δημόσιο. Και κυρίως πρέπει να γίνει ένας δρόμος χωρίς διόδια. Να μπορούν οι Κρητικοί να έχουν ένα ασφαλές δίκτυο μεταφοράς και να μπορούν να το χαίρονται χωρίς να πληρώνουν από το υστέρημά τους. Το τελευταίο ήταν οι δρογονάνθρακες. Η σύμβαση. Βάλετε αυτόν τον γκολ. Όχι. Αυτόν τον γκολ βάζει η κυβέρνηση όταν έρχεται για τα μάτια ενός επιχειρηματία, να δώσει, να ιδιωτικοποιήσει τα ΕΛΠΕ και μάλιστα τη θυγατρική των ΕΛΠΕ, που εγώ προσωπικά σε διαβουλεύσεις και διαπραγματεύσεις με τον ίδιο τον Σπύρο Λάτση είχα διεκδικήσει, είχα κερδίσει να είναι 100% στο δημόσιο. Δεν μπορεί η εταιρεία που συμμετέχει και συνυπογράφει μαζί με τους κολοσσούς Total και Exxon για τις εξορίξεις, την έρευνα και τις πιθανές εξορίξεις των φυσικών πόρων, λέει, του εθνικού μας πλούτου, να ανοίξει έναν ιδιώτη. Είναι αδιανόητο αυτό. Αλλάζει όλη η λογική. Όλη η λογική αλλάζει. Το καταλαβαίνει και ο τελευταίος που μας παρακολουθεί. Εντάξει, το καταλαβαίνω ότι θα απευθυνθούμε σε μεγάλες πολυεθνικές που έχουν τη δύναμη και του χρήματος και τις διασυνδέσεις, αν θέλετε, και την στήριξη από σημαντικές χώρες, γιατί η περιοχή είναι έθραυστη. Άρα απευθυνθήκαμε σε 2 εταιρείες που από πίσω κρύβεται οι ΗΠΑ στη μία, η Γαλλία στην άλλη. Αλλά το ελληνικό δημόσιο να είναι απόν. Από την διερεύνηση και την αξιοποίηση του εθνικού μας πλούτου, το ελληνικό δημόσιο να είναι απόν. Προς χάρη του οποιοδήποτε ιδιώτη. Μπορεί να το λένε Λάτση, αύριο μπορεί να το λένε Συνδέεται με το ελληνικό. Δεν ξέρω με τι συνδέεται. Εγώ δεν θέλω να τα συνδέσω. Εγώ λέω ότι άλλο πράγμα μια επένδυση στο ελληνικό, να τσακωθούμε όσο θέλετε να τσακωθούμε, γιατί όταν θα έχουμε καζίνο, ξενοδοχείο, ορανοξίστες σε ένα μεγάλο οικόπεδο, και άλλο πράγμα ο εθνικός πλούτος της χώρας. Μπορεί να τα συνδέουμε αυτά. Και εδώ οφείλει η κυβέρνηση, να αλλάξει το σχεδιασμό της και να δεσμευτεί ότι όπως εμείς το έχουμε σχεδιάσει, τα ΕΛΠΕ, ή έστω εάν αποφασίσει, που εμείς είμαστε αντίθετοι να αποφασίσει, να ξεπουλήσει το δημόσιο για τα ΕΛΠΕ, να ξεπουλήσει το δημόσιο στον ιδιώτη, αλλά ακόμα και αν οδηγηθεί σε αυτό που θα είμαστε αντίθετοι, τουλάχιστον στη θυγατρική που θα συμμετέχει στην εξόρυξη
των φυσικών πόρων, εκεί να είναι το ελληνικό δημόσιο 100%. Και από εκεί πέρα βεβαίως υπάρχει και μια μεγάλη συζήτηση που αφορά το περιβαλλοντικό σκέλος. Εγώ ήμουν ο πρώτος που είπε ότι είναι μια συζήτηση που πρέπει να την ανοίξουμε, ενδεχομένως κάνοντας και αυτοκριτική, διότι το πρώτο, η πρώτη μας διακυβέρνηση ήταν η διακυβέρνηση να σταματήσουμε την καταστροφή, να βγάλουμε τη χώρα από τη χρεοκοπία. Από εδώ και πέρα όμως που η χώρα μπήκε στην κανονικότητα, πρέπει να δούμε και το πώς θα συμβάλλουμε ουσιαστικά στην καταπολέμηση κλιματικής αλλαγής. Άρα εκεί, αν θέλετε, υπάρχει ένα ζήτημα διαχωρισμού, όταν όμως γίνουν οι έρευνες και δούμε τι υπάρχει, τα κοιτάσματά μας και ποια είναι αυτά και πόσα είναι αυτά και ποιος είναι ο εθνικός μας πλούτος. Άλλο φυσικό αέριο λέτε, άλλο εκεί πετρέλαιο. Πρέπει να δούμε ότι το πετρέλαιο είναι ένας πόρος που ανήκει στο χθες, διότι έχει μεγάλη παραγωγή διοξιδίου του άνθρακα, το οποίο είναι εξαιρετικά δυσμενές για την κλιματική αλλαγή. Το φυσικό αέριο είναι ένας μεταβατικός πόρος. Μέχρι το 2060 μπορούμε να το αξιοποιούμε. Άρα λοιπόν εκεί υπάρχει ένα θέμα το οποίο όμως δεν είναι του παρόντος. Θέλω κλείνοντας να σας ρωτήσω πιο προσωπικά, κύριε Πρόεδρε, και με αυτό να κλείσουμε. Εδώ με φόντο τα όμορφα Χανιά. Δεν μου είπατε βέβαια αν ήσασταν κατήφης το βράδυ του δημοψηφίσματος από την απόφαση του ελληνικού λαού το καλοκαίρι 2015. Έστω αυτό πέστε το, γιατί η Κρήτη έσπασε τα κοντές στο δημοψήφισμα. Είχατε κατήφια που είχε πει όχι? Είχα κατήφια που γλίτωσα τα ειδικά δικαστήρια. Αυτό θέλετε να μου πείτε? Εδώ αυτοί μας στείλουν εξεταστικές επιτροπές για σκάνδαλα τα οποία αυτοί έχουν κάνει. Φανταστείτε τι θα συνέβαινε αν ο ελληνικός λαός με είχε αποδοκιμάσει το βράδυ της 4ης Ιουλίου του 2015. Φανταστείτε τι θα είχε συμβεί. Χάρη σε αυτή τη στάση αξιοπρέπειας του ελληνικού λαού, τη στάση της γενναιότητας του ελληνικού λαού, η χώρα προχώρησε μπροστά. Θα ήταν ένα τεράστιο πισωγύρισμα αυτό. Όχι μόνο δεν ήμουν κατηφής, αλλά ήμουν ενθουσιασμένος για το πείσμα, για την αξιοπρέπεια και για την τόλμη ενός λαού που ύψωσε ανάστημα, κάτι το οποίο πολύ λίγοι περίμεναν ότι θα συμβεί εκείνη τη βδομάδα, όπου είχαν πέσει όλοι πάνω μας, όλοι. Θυμηθείτε, υπήρξε πολιτικός να μην βγει απέναντί μου εκείνες τις μέρες. Υπήρξε μέσω ενημέρωσης να μην δημιουργήσει συνθήκες τρομοκρατίας. Θυμηθείτε τι είχε συμβεί εκείνες τις μέρες. Και πόσο γενναία, πόσο τολμηρή, πόσο περήφανη ήταν αυτή η στάση του ελληνικού λαού. Και ξέρετε κάτι, κύριε Σαχίνη, δεν θα μου το συγχωρέσουν ποτέ αυτό. Δεν θα μου συγχωρέσουν ποτέ όλο αυτό το βαθύ πολιτικό και οικονομικό σύστημα, το κατεστημένο στη χώρα, που στην πραγματικότητα τους έβγαλα τη γλώσσα εκείνες τις μέρες. Όχι εγώ, ο ελληνικός λαός τους έβγαλα τη γλώσσα. Ξαναγυρίσανε σήμερα, γιατί αυτό είναι η δημοκρατία μας. Αυτοί κυβερνάνε πάλι. Αυτή είναι η αλήθεια. Αυτοί κυβερνάνε πάλι. Αλλά ίσως αυτό να είναι μια ευκαιρία. Κυβερνάνε πάλι διότι σήμερα δεν είμαστε σε κρίση. Σου λέει ο Τσίπρας και ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν αυτοί οι κατάλληλοι να μας βγάλουν από την κρίση. Τώρα που ήρθαμε στην κανονικότητα, μήπως αυτοί ξέρουν καλύτερα να διαχειρίζονται τα πράγματα, να πάμε σε ανάπτυξη. Μας έταξε ο κ. Μητσοτάκης 4% και με λιγότερους φόρους. Τα πίστεψε ο ελληνικός λαός. Εδώ είμαστε όμως. Εγώ δεν βιάζομαι. Γιατί ξέρω ότι η ιστορία διαρκεί αρκετά και τα συμπεράσματα δεν βγαίνουν θερμό. Θα τα βγάλει ο ελληνικός λαός σύντομα τα συμπεράσματα αυτά. Έταξε 4% ανάπτυξη και έταξε και τεράστιες μειώσεις φόρων και πλεονάσματα χαμηλά. Εδώ είμαστε να τα δούμε. Πείτε μου λοιπόν, επειδή η ιστορία, όπως είπατε, και με αυτό κλείνουμε, και είμαστε ένα ιστορικό τόπο, αλλά σας πάω στο σήμερα. Είστε και γονιός, είστε πατέρας. Ο Τζόκερ που τα σπάει βάζει μερικά ζητήματα όμως. Για τον μπαμπά του Μπάτμαν, για παράδειγμα, για το κέρδος και πάει λέγοντας. Αναρωτιέμαι, θα τον συστήνατε σε ένα παιδί 12-14? Θα θέλατε η αστυνομία να βγάλει έξω τα παιδιά σας έχουν μικρότερη ηλικία. Ένα παιδί 12-14 είναι μια κοινωνική πρόκληση αυτή τη στιγμή. Είναι θέμα συζήτησης και ήθελα να κλείσω. Είναι αυτό. Δύο διαφορετικά πράγματα. Προφανώς. Το ένα είναι η ταινία αυτή καθ' αυτή που πήγα και την είδα το προηγούμενο Σάββατο και μου έκανε μεγάλη έκπληξη και το ότι ήταν κατάμεστο η αίθουσα του κινηματογράφου με νέο κόσμο, νέους ανθρώπους και ότι χειροκροτήσαν την ταινία στο τέλος, κάτι σπάνιο για ένα κινηματογραφικό θέαμα. Και επίσης μου έκανε έκπληξη μεγάλη ότι και η ταινία αυτή, αν και Hollywood, καταπιάνεται με δύο πολύ σημαντικά κοινωνικά ζητήματα. Το ένα είναι η ψυχική ασθένεια και το bullying που δέχονται οι ψυχικά ασθενείς από τον περίγυρο. Και το δεύτερο, πολύ ενδιαφέρον για Hollywood θα έλεγα, είναι το πλαίσιο
του το συντονισμένο του συστήματος της μηντιακής, οικονομικής και πολιτικής εξουσίας για να δημιουργεί συνθήκες κοινωνικού αυτοματισμού να στρέφει τη μία κοινωνική κατηγορία απέναντι στην άλλη, που όταν όμως ξεπερνάει το ανεκτό όριο αδικίας που παράγει, τότε δημιουργεί συνθήκες ταξικού μίσους και εξέγερσης. Δύο πολύ ενδιαφέροντα στοιχεία σε μία ταινία. Τώρα, με ρωτάτε για το αν μπορεί μια τέτοια ταινία να την παρακολουθήσει ένας έφηβος. Εγώ πιστεύω ότι μπορεί και σε άλλες χώρες. Σε άλλες χώρες είναι επιτρεπτή για παιδιά πάνω από, από τα 12 έτη. Έχει βία, είναι αλήθεια αυτό, αλλά για όνομα του Θεού, παιδιά πάνω από 12 χρονών, δυστυχώς στις μέρες μας, οι εικόνες βίας δέχονται καθημερινά ανοίγοντας ένα κινητό τηλέφωνο. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Τώρα, από εκεί και πέρα, προφανώς για παιδιά κάτω των 12, καλό θα ήταν να μπορούμε ως οι γονείς να προφυλάσσουμε τα παιδιά μας από εικόνες βίας, ανεξαρτήτως ποιο είναι το νόημα ή το περιεχόμενο αυτών. Ένα λοιπόν θέμα είναι αυτό, η συζήτηση για το από ποια ηλικία μπορεί κανείς να παρακολουθεί μια ταινία που έχει περιεχόμενο βίας. Η άλλη συζήτηση όμως, που είναι αστεία, είναι τραγέλαφος, είναι το να μπαίνουν έστολοι μέσα σε μια αίθουσα κινηματογράφου αστυνομική και να βγάζουν έξω παιδιά 14 χρονών. Αυτά δεν γινόταν τη δεκαετία του 50. Και να πηγαίνουν εκεί μετά από έκκληση, όχληση στην αστυνομία, έκκληση μάλλον, λειτουργών του Υπουργείου Πολιτισμού. Μα, αυτή είναι η επιστροφή στη δεκαετία του 50. Τι ακριβώς είναι αυτό που ζούμε? Αυτή είναι η προοδευτική κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη και μάλιστα με τους προοδευτικούς, υποτίθεται, υπουργούς πολιτισμού και προστασίας του πολίτη, που προέρχονται από το χώρο της κεντροαριστεράς. Δεν ξέρω, όταν την είδα εγώ αυτή την είδηση, νόμιζα ότι είναι fake news, ότι είναι μια αστειότητα, ότι κάποιος κάνει πλάκα. Όταν όμως επικοινώνησε ο αρμόδιος τομεάρχης προστασίας του πολίτη, ο Γιάννης Ραγκούσης, με τον αρχηγό της ελληνικής αστυνομίας και τον επιβεβαίωσε την είδηση, και όταν υπήρξαν μια σειρά από μαρτυρίες ανθρώπων που βρέθηκαν στο σινεμά, συνειδητοποίησα ότι τελικά δεν τα έχουμε δει όλα σε αυτή τη χώρα και ότι ενδεχομένως να έχουμε να δούμε κι άλλα. Τι να πω, ας ελπίσουμε να συνειδητοποιήσουν πόσο αστείοι γίνονται με τέτοιου είδους παρεμβάσεις και αυτή η κατακραυγή που βλέπω από χθες το βράδυ στο διαδίκτυο να είναι τελικά για καλό. Θέλω να σας ευχαριστήσω, να σας ευχηθώ καλή συνέχεια. Βεβαίως από τους τάφους του Βενιζέλων με φόντο το Φάρο. Θα με ρωτήσουν οι κριτικοί, θέλει κάτι να μας πει ο Τσίπρας από τους τάφους των Βενιζέλων συνέντευξη? Μήπως παραέγινε Πασόκ? Μήπως αυτοί που αισθάνονται πραγματικά Πασόκ παραέγιναν ΣΥΡΙΖΑ? Είναι διπλό το ερώτημα. Εμείς οικοδομούμε μια νέα πνοή για τη δημοκρατική και προοδευτική παράταξη στον τόπο. Άρα σας διαβεβαιώνω ότι εδώ αισθάνομαι πάρα πολύ οικία. Σας ευχαριστώ θερμά.